τροφή που δίνουν εδώ μέσα, ας μην δώσουν για τους μεγάλους, για τα παιδιά που λέω μονάχα. Είναι από ένα κουτί κονσέρβα. Πάρε και φάει εσύ κονσέρβα. Δώσ' την στο παιδί σου. Έδωσε στον ανιψιό μου και τον έκλεισε στο στομάχι, το έπεσε κάτω στο σχολείο του. Αγκαλιά τον έφερε η μάνα του. Γιατροί δεν υπάρχουν. Τον πήγε στο καποτάι, αδερφή μου, στο γιατρό. Χημικές κολλήτες έχουν φτάσει, Πέτρο. Πέρα από τη διατροφή είναι συνθήκες καθαριότητας. Σκυλοβρωμάει εδώ μέσα. Αφήνουν τα σκυλιά, αφήνουν τα σκουπίδια, τα πάντα. Ναι, Άκη, δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Χημικές τουαλέτες έχουν φτάσει. Χημικές. Δεν είναι λήψη και από αυτό. Χημικές τουαλέτες, ναι. Χημικές τουαλέτες βρωμάνε. Αυτό τώρα μας κόψανε και το χαρτί εκεί μέσα. Με συγχωρείτε που τα λέω. Μας κόψανε και το χαρτί. Όλα τα έχουν κόψει. Βρωμάει εκεί μέσα. Δηλαδή μέχρι απ' έξω είναι. Μάλιστα. Ήθελα να σας μεταφέρουν αλλιώς, αλλού. Πέτρο, ναι, ναι. Πάρε μια ανάσα. Ναι, βεβαίως. Είναι άσχημες συνθήκες, έτσι. Είναι πολύ άσχημες συνθήκες. Είναι τραγικό, είναι. Τι να πω. Mm-hmm. Τα είπα όλα, κυρία. Mm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαβιώσει ο κόσμος, όσες προσπάθειες και αν γίνουν. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται ή κανείς δεν έχει σπεύσει να βοηθήσει. Ήμασταν ανέτοιμοι. Δεν έχουμε συνηθίσει να ζούμε. Όπως συνήθως είμαστε ανέτοιμοι στην Ελλάδα για οτιδήποτε. Mm-hmm. Μετά σκεφτόμαστε τι πρέπει να γίνει, πριν ποτέ. Ξέρεις, το στοίχημα που έχουν να κερδίσουν όλοι σε αυτήν εδώ την ιστορία, όλοι όσοι εμπλέκονται άμεσα σε αυτήν εδώ την ιστορία, είναι η μάχη με τον χρόνο. Να προλάβουν δηλαδή να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από τις σκηνές. Γιατί χειμωνιάζει κιόλας τώρα. Ναι, ναι, πριν φτάσουν οι βροχές. Και το ερώτημα είναι πού θα πάνε. Πού. Και είναι οικογένειες, είναι οικογένειες με ανήλικα παιδιά, είναι οικογένειες οι οποίες μείνανε ξαφνικά στο δρόμο και δεν έχουν τι να κάνουν, δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Και αναρωτιέται κανείς πώς μπορεί να τους βοηθήσει. Τίποτα. Εγώ νομίζω ότι αν γίνει οργανωμένα και σωστά αυτή η δουλειά, υπάρχουν μέρη να πάνε. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι να πάνε. Mm-hmm. Απλώς δεν ξέρω τι γίνεται. Στην Ελλάδα τα πράγματα γίνονται όλα με δικούς τους ρυθμούς. Ευχαριστήσω τον Πέτρο τον Κουμπλή. Πέτρο, θα έρθουμε σε λίγο μαζί σου να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σμαράδα, καπνίζεις. Καπνίζεις, έτσι. Δυστυχώς. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν κακά μαντάτα για εμάς τους καπνιστές. Τα ξέρω, πάντα υπήρχαν κακά μαντάτα. Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις ότι στην Αμερική αλλά και στις πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε πολλά εστιατόρια. Υπάρχουν χώροι για μη καπνίζοντες. Έτσι, τώρα αυτή η μόδα έρχεται και στην Ελλάδα, γι' αυτό λέω κακά μαντάτα. Και υπάρχουν χώροι στα εστιατόρια που δεν σε αφήνουν, που δεν είναι να καπνίσεις. Και μάλιστα όσο πάνε οι χώροι για τους καπνίζοντες, μικραίνουν. Έχουν και λιγότερα τραπέζια. Να παρακολουθήσουμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και θα το συζητήσουμε μετά. Να δούμε το βίντεο. Δεν το έχουμε το βίντεο. Όσοι λοιπόν. Το έχουμε έτοιμο. Ναι, η εν λόγω σκηνή εκτελήθηκε σε ελληνικό εστιατόριο και όσο αν σας φαίνεται παράξενο, τα τελευταία 2-3 χρόνια συνηθίζεται και μάλιστα όχι μόνο σε εστιατόρια αλλά και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους όπως φερειπίν χώρους εργασίας. Δεν πρόκειται παρά για την ετεροχρονισμένη και χαλαρή εφαρμογή υπουργικής απόφασης του 1980. Τώρα τελευταίως είναι πιο αναγκαίο να εφαρμόζεται σε χώρους εστίασης. Έχει συμβεί να αποχωρήσουν από το μαγαζί επειδή ενοχλήθηκαν με την υπόδειξή σας να καθίσουν στο χώρο που επιτρέπεται το κάπνισμα? Έχουν ενοχληθεί. Έχουν αποχωρήσει από το μαγαζί? Και έχουν αποχωρήσει. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, βρήκαμε δικηγόρο που με κίνδυνο να χάσει πελατεία έχει απαγορεύσει το τσιγάρο στο χώρο του. Κάποια στιγμή ο συνεργάτης έπαψε να έρχεται, χωρίσαμε. Λόγω του καπνίσματος? Βέβαια, λόγω του καπνίσματος κάποια στιγμή ήρθαμε σε μια. Ήρθε η σχέση μας σε δύσκολο σημείο. Γιατί εγώ έφτασα στο σημείο να του πω ότι μπορούμε, υπάρχουν και άλλα γραφεία εδώ, μπορούμε να δουλεύουμε σε διαφορετικούς χώρους. Και επομένως, εσύ να καπνίζεις και να απολαμβάνεις τον καπνό σου και εγώ να έχω την ατμόσφαιρα που θέλω να έχω. Το πρόβλημα της συμβίωσης δεν έχει εξαιρέσει ακόμα και χώρους από τους οποίους το κάπνισμα δέχεται και τον μεγαλύτερο πόλεμο, τις υγειονομικές υπηρεσίες. Κύριε Παπαδόπουλε, καπνίζετε? Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα καπνίζω. Όχι σε χώρους βέβαια που δεν βλέπετε. Όχι ποτέ. Αλλά πιστέψτε με ότι τα μέτρα πρέπει πραγματικά να αυστηροποιηθούν
να συστηματικοποιηθούν και να πάρθουν μέτρα για την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους. Έχουν παρατηρήσει φαινόμενα από την εμπειρία σας κατά τα οποία οι συνάδελφοι και φίλοι οι οποίοι συμβιούν στο ίδιο μέρος, στον ίδιο χώρο, να έχουν έρθει σε ρήξη και να έχουν καταφύγει στο γραφείο σας? Ναι, ναι, βέβαια. Μα σας το είπα, είναι πολύ, πολύ σύνηθες αυτό σαν θέμα. Το συναντάω και στην καθημέρα ζωή, δηλαδή, και στο σχολείο που κάνω μαθήματα και εδώ. Ακόμα εδώ και σε εσάς υπάρχει μια κρίνια, μια κρίνια. Θα έλεγα, ναι, από αυτούς που δεν καπνίζουν και ξέρετε, μας είναι και το αντικείμενό μας τέτοιο, η μεγάλη πλειοψηφία των υποπτών δημοσίας υγείας δεν καπνίζει και τουλάχιστον από αυτούς που έχω εγώ στη δική μου την υπηρεσία, είναι ζήτημα αν είναι καπνιστές από τους 22 ή 4. Το 40% μορφών κακίνου οφείλονται στο κάπνισμα. Το τεράστιο λοιπόν κόστος σε ανθρώπινες ζωές που συνεπάγεται η κατανάλωση τσιγάρου, αλλά και η δοκιμασία που υφίστανται οι παθητικοί καπνιστές, έχει οδηγήσει προηγμένες κοινωνίες όπως των Ηνωμένων Πολιτειών στη λήψη αυστηρών απαγορευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σχεδόν πουθενά. Από δημόσιους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης προσωπικού μέχρι ρεστοράν και δωμάτια ξενοδοχείων. Είναι μια άποψη που σε πολλούς προκαλεί οργή. Η αντικαπνιστική υπόθεση έχει ένα χαρακτήρα ανισορροπίας και ένα χαρακτήρα φεδρότητος. Η ανισορροπία είναι προφανής από την ένταση και το ενδιαφέρον το οποίο έχουν οι καπνιστές για ένα πράγμα το οποίο. Οι αντικαπνιστές για ένα πράγμα το οποίο δεν τους αφορά. Πρώτα απ' όλα δεν δέχομαι τον όρο παθητικός καπνιστής, είναι ένα έβριμα. Μάλλον περί παθητικής σκέψεως πρόκειται. Εάν δεχτείτε αυτό το πράγμα, δεν πιστεύετε ότι το περισσότερο έχει διαφορά από το μικρότερο. Δηλαδή, ή από το λιγότερο. Μπαίνουμε σε ένα χώρο τελείας παράνοιας. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας η κόντρα μεταξύ καπνιστών και αντικαπνιστών κλιμακώνεται. Απόρθητα κάστρα μανιωδώς καπνιζόντων Ελλήνων φαίνεται να πέφτουν το ένα μετά το άλλο. Ταμπελίτσες απαγόρευσης καπνίσματος συναντά κανείς σχεδόν παντού. Κύριε Ξανθόπουλε, θα πρέπει να το φανταστεί κανείς ότι μάλλον σε κάποιο τέτοιο χώρο θα μπορούσε να σας βρει. Μη καπνιζόντων. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτή η γωνιά και μπορούμε να πιούμε έναν καφέ και να φύγουμε χωρίς να είμαστε μπαρουτοκαπνισμένοι, να το πούμε χαριτολογώντας. Να πιω και μια γουλιά για την ευνηδιά σας. Πειράζει. Καφές χωρίς τσιγάρο. Πίνετε καφές χωρίς τσιγάρο, αλήθεια. Πίνετε και καταλαβαίνεις τη γεύση. Ο καπνιστής δεν καταλαβαίνει τη γεύση στην υγειά σας, αλλά για να έχετε την υγειά σας πρέπει να κόψετε το κάπνισμα. Να υποθέσω ότι εσύ δεν καπνίζεις. Όχι, καπνίζω. Εσύ ψηλά καπνίζεις. Εγώ όχι, δεν καπνίζω, γι' αυτό πάω από εκεί να διαβάσω την εφημερίδα μου που απαγορεύεται κιόλας. Και να αφήσεις το σφίλο σου. Δεν μπορώ το καπνό, με ενοχλεί και τουλάχιστον εκεί πέρα είναι πιο καθαρό η ατμόσφαιρα. Πίνετε καφές χωρίς τσιγάρο? Εγώ όχι, δεν μπορώ. Με τίποτα. Όσο κι αν κάνει κακό στην υγεία μας, όπως λένε. Πολλά πράγματα κάνουν κακό και τα κάνουν τελικά. Τελικά φαίνεται πιο προκλητικά, έτσι. Αυτά κάνουμε περισσότερο από όλα. Λοιπόν, αν πας σε ένα εστιατόριο με μια παρέα και δεν ξαφνικά δεις ότι δεν έχει χώρο για καπνίζοντες, ξέρεις, στις ΗΠΑ ή στην Ευρώπη σε κάποια εστιατόρια, ο χώρος για τους καπνίζοντες. Μπράβο, είναι δίπλα στις τουαλέτες. Ούτε έξω δεν μπορείς να καπνίσεις. Πας σε ένα εστιατόριο, ας πούμε, στην Αμερική, να φας ή να πιείς ένα ποτό. Είσαι σαν εγκληματίας. Ακριβώς. Είσαι δαχτυλοδεικτούμενος. Σου λένε ότι είναι στην μπάρα για τους καπνίζοντες και η μπάρα βρίσκεται δίπλα στην τουαλέτα. Άρα, αν είσαι παρέα και θες να κλείσεις ένα τραπέζι και τολμήσεις όμως να βγάλεις το τσιγάρο έξω από το πακέτο του, σε κοιτάνε λες και σε εγκληματίας. Δεν νομίζω να γίνει αυτό εδώ. Όχι, λες. Δεν νομίζω. Είμαστε πολύ. Καλό να υπάρχουν κάποιοι χώροι για τους μη καπνίζοντες, για να μην του μανιάζει και ο χώρος που θέλουν αυτοί και να μην αναγκάζονται να εισπνέουν όλο αυτόν τον καπνό. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό που γίνεται στην Αμερική. Mm-hmm. Αν μπεις λοιπόν σε ένα εστιατόριο. Γιατί εδώ καπνίζουν πιο πολύ. Ακόμη. Ναι. Ακόμη. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Λοιπόν, αν μπεις σε ένα εστιατόριο και σου πούνε ότι δεν μπορείτε να καπνίσετε, κυρία Καρύδη, στο τραπέζι που βρίσκεστε. Έχεις μη καπνιστές στην παρέα σου, έτσι, και λένε παιδιά, σκάτσουμε σε αυτό το τραπέζι, γιατί από εκεί είναι ντουμάνι ο καπνός, και δεν μπορείς να καπνίσεις. Τι θα κάνεις? Άμα δεν είμαι με καπνιστές, μπορεί και να το ξεχάσω ότι καπνίζω. Πίνετε κρασί χωρίς τσιγάρο? Όχι, δύσκολα. Δηλαδή, μπορεί να βγω να καπνίσω ένα τσιγάρο, αλλά άμα δεν καπνίζει κανείς γύρω μου, μπορεί κάποια στιγμή να το ξεχάσω. Πόσο... Άρα έχω ελπίδες ακόμα. Πόσο καπνίζετε την μέρα? Ένα πακέτο συνήθως. Α, δεν είναι πολύ. Εξαρτάται. Άμα είμαι πολύ αγχωμένη, έχω πολλή δουλειά, μπορεί να πάει παραπάνω. Αν είμαι ήρεμη, μπορεί και λιγότερο. Στα γυρίσματα καπνίζεις? Ναι. Δηλαδή, κάνεις, ζητάς ένα διάλειμμα να ανάψεις ένα τσιγάρο? Καπνίζω, αλλά ευτυχώς καπνίζω τρεις τζούρες από κάθε τσιγάρο. Δηλαδή, εγώ πάω μου είναι τεράστια πάντα. Δεν μπορώ να καπνίσω πέρα από τη μέση. Αυτό λίγο με σώζει. Μάλιστα. Λοιπόν, επόμενο θέμα. Millennium.
η αλλαγή της χιλιετίας. Πού θα την περάσεις? Εδώ. Την αλλαγή στην Αθήνα. Δεν έχω προγραμματίσει κάτι, δεν με αφορά καθόλου το θέμα. Α, όχι. Ξέρω ότι έχουν κλείσει από το 78 κάποιοι για, για αυτή την ιστορία. Δεν έχω καθόλου ασχοληθεί με αυτό. Δεν αισθάνεσαι ότι κάτι διαφορετικό μπορεί να γίνει ή για πάση περιπτώσει πρέπει να το γιορτάσεις ξεχωριστά το γεγονός? Όχι. Κάποιοι έχουν κλείσει, όπως λες εσύ, από το 77 και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θα κάνουν ολόκληρα ταξίδια για να απολαύσουν την αλλαγή της χιλιετίας. Κάποιοι άλλοι θα γιορτάσουν σε νησιά, ακόμη πιο λιτά από ό,τι εδώ στην Αθήνα. Φαντασμαγωρικά πάρτι και τρελά happening λοιπόν ετοιμάζουν πλούσιοι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι, πολυεκατομμυριούχοι επιχειρηματίες για να γιορτάσουν την υποδοχή της νέας χιλιετίας. Να δούμε το σχετικό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Τρελά ιδιωτικά πάρτι μέχρι πρωία στο Σεν Μόριτς, το Κστάτ, τα νησιά Φίτζι, το Παλί και τη Νέα Υόρκη. Φαντασμαγωρικές συναυλίες στην Αίγυπτο, τη Χονολουλού και το Σίδνεϊ ή αλλιώς ο γύρος του κόσμου με ένα Κονκόρντ. Κάπως έτσι θα γιορτάσουν το Millennium, δηλαδή τη νέα χιλιετία, οι πλούσιοι και διάσημοι στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Ήδη τα τηλέφωνα των ταξιδιωτικών πρακτορείων έχουν πάρει φωτιά. Προσφορές, ιδέες για μικρές και για μεγάλες τσέπες, πάρτι εντός και εκτός συνόρων. Περιοχές όπως η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Λονδίνο, το Ορλάντο, κρουαζιέρες, απάνω στο Millennium, οι τιμές τους όπως και οι μετακινήσεις με τα αεροπλάνα είναι εφιαλτικές. Για να δούμε λοιπόν τι έχουν προγραμματίσει για την αρχή της νέας χιλιετίας οι πλούσιοι και διάσημοι Έλληνες. Σε έχω επιθυμήσει, ο χωρισμός μας φοβερά μου έχει στοιχήσει. Μα τι να κλείσω δεν μπορώ, νιώθω πως θα τρελαθώ, συνέχεια σε έχω στο μυαλό. Σε έχω επιθυμήσει, η απουσία σου με έχει αρρωστήσει. Έναντι αστρονομικού ποσού, η Ελληνίδα showwoman Anna Vissi θα εμφανιστεί το βράδυ της πρωτοχρονιάς στο σαλέ της οικογένειας Λάτσι στο Κστάτ. Τίτλος της βραδιάς, μια νύχτα πάνω στη γη. Το πάρτι διοργανώνουν ο Σπύρος και η Μαργαρίτα Λάτσι μαζί με τις γνωστές οικογένειες Βουρέκα, Γεωργιάδη και Πεταλά. Και παίζω θέατρο με όλους θέατρο. Λέω πως σε ξέχασα, μα ακόμα σ' αγαπώ. Εκεί θα υποδεχθούν το 2000, ανοίγοντας σαμπάνιες και χορεύοντας μέχρι το πρωί, κάτω από τους ήχους των τραγουδιών της Άννας Βίση. Προσκεκλημένοι φυσικά θα είναι η Μαριάννα Λάτση και ο Νίκος Κούρκουλος με τα παιδιά τους Πάρη, Φίλιππο και Ριέτα, γνωστές προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και γαλαζοέματοι. Η τελευταία απόγονος της δυναστείας Σονάση θα γιορτάσει την πρωτοχρονιά στο Σαλέ Βίλα Κρυστάλ, στο Σεν Μόριτς της Ελβετίας. Εκεί όπου η μητέρα της Κριστίνα συνήθιζε να δέχεται τους φίλους της. Στον πρόσφατα ανακαινισμένο πύργο του, σε μία από τις πιο αριστοκρατικές συνοικίες του Λονδίνου, στο Τσέλσι, θα υποδεχτούν τη νέα χιλιετία ο Θόδωρος και η Γιάννα Αγγελοπούλου. Σε μία μάλλον οικογενειακή ατμόσφαιρα, με τα παιδιά τους αλλά και τους γονείς του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ο Τζίγκερ και η πανέμορφη σύζυγός του Μελίσσα επέλεξαν την Ελλάδα. Στη βίλα του στην Εκάλη, μαζί με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και την Εριέτα Λιβάνου, θα διοργανώσουν πάρτι. Προσκεκλημένοι, όλοι οι αφρόγραμμα της Αθήνας και όχι μόνο. Και επειδή για μια βραδιά με πολύ λάμψη επιβάλλεται και το ανάλογο ένδυμα, πολλοί γνωστοί Έλληνες σχεδιαστές έχουν ήδη πιάσει δουλειά. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι απαιτήσεις των γυναικών και ειδικά εκείνων που ανήκουν στο διεθνές jet set είναι μεγάλες. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια εμφάνιση που θα αφήσει εποχή. Ακούστε τι μας αποκαλύπτουν κορυφαίοι σχεδιαστές για τις ιδιαίτερες προτιμήσεις της υψηλής πελατείας τους. Έχουμε ήδη αρκετές πελάτες που κάνουν παραγγελίες για τη βραδιά εκείνη. Άλλες είναι καλεσμένες στην κυρία Λάτση στην Ελβετία που γίνεται ένα μεγάλο πάρτι. Άλλες καλεσμένες στο Λονδίνο ή άλλες έχουν να πάνε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ο κόσμος έχει την ανάγκη να δει τον εαυτό του εκείνο το βράδυ εντελώς διαφορετικό και αυτό το καταλαβαίνω. Η μαύρη γαζέλα της Πασαρέλας ή αν προτιμάτε το άτακτο κορίτσι του μόντελινγκ, η Ναόμι Κάμπελ, έχει προσκληθεί σε ένα 24ωρο πάρτι που διοργανώνει ο Νέλσον Μαντέλα στο Cape Town. Πρόσκληση στο πάρτι έχει δεχθεί και ο Δαλάη Λάμα, που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να βρεθούν στην ίδια μεγάλη συντροφιά και διάσημοι οπαδοί του όπως ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Ο
Ιούλιος Βέρν χρειάστηκε 80 ημέρες για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο τον ήρωα του βιβλίου του, Φιλέα Φόγκ. Για τον Τζον Τραβόλτα πάντως, αυτό το ταξίδι θα είναι πολύ πιο σύντομο. Μέσα σε πολύ λίγες ώρες, ο γνωστός ηθοποιός του Hollywood θα κάνει τον γύρο του κόσμου με ένα Concord. Ο ζάπλητος Bill Gates, δημιουργός της γνωστής εταιρείας Microsoft, έχει φροντίσει όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους φίλους του, κλείνοντας 1000 δωμάτια στα εξωτικά νησιά Φίτζι. Τζάξον συνδύασε το τερπνόν μετά του ωφελήμου. Δέχτηκε λοιπόν να εμφανιστεί σε δύο ιδιωτικά πρωτοχρονιάτικα κονσέρτα. Πώς, εκμεταλλευόμενος τη διαφορά ώρας, θα εμφανιστεί και στο Σίδνεϊ και στη Χονολούλου, γιορτάζοντας δύο φορές τη νέα χιλιετία. Και όλα αυτά βέβαια έναντι πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Δίσκο που τους εκτείναξε στην κορυφή επέλεξαν οι Pink Floyd για να βαφτίσουν τη συναυλία που διοργανώνουν για την υποδοχή της νέας χιλιετίας και θα παρουσιάσουν τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού με φόντο τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Και αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι μόνο η αρχή, γιατί όσο πλησιάζει η νέα χιλιετία, τόσο περισσότερα και πιο πρωτότυπα happenings θα διοργανώνονται στο Παρίσι, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, αλλά και σε εξωτικούς παραδείσους. Σμαράδα Καλλίδη, τι χρώμα ταιριάζει στο Millennium? Τι χρώμα? Ναι. Δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις. Τι θα βάζεις? Εγώ έχω μια προτίμηση στο κόκκινο γενικά. Γιατί? Δεν ξέρω. Μου αρέσει. Πάντως λες ότι δεν θα φύγεις από την Αθήνα, δεν θα κάνεις μεγάλο ταξίδι. Μπορεί και να κάνω τελικά, αλλά δεν με έχει απασχολήσει καθόλου το θέμα τι θα κάνω εκείνο το βράδυ. Mm-hmm. Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Mm-hmm. Ξέρεις, άκουσες τον Μιχάλη Πονατόφ τι είπε, ότι ο κόσμος θέλει να είναι ένας εντελώς διαφορετικός εαυτός. Πολλοί από τους ανθρώπους θέλουν να είναι άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό και ψωνίζουν πάρα πολλά ρούχα, γι' αυτό και προγραμματίζουν κάτι ακραίο να κάνουν εκείνο το βράδυ. Είναι δικαιολογημένο αυτό? Τι, γιατί, λες? Είναι ένα παραμύθι. Δεν είναι άσχημα το παραμύθι. Καλό είναι, είναι πάρα πολύ καλό. Μετά από τόσες καταστροφές και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, καλό είναι να θες να ζεις και λίγο στο παραμύθι. Την παράσταση μόλις χώρισα την είδες? Όχι. Στην Θεσσαλονίκη? Όχι, δεν την είδα. Έχει ανέβει? Έχεις ακούσει καλά λόγια? Έχει ανέβει και εδώ πέρσι, αλλά δεν πρόλαβα να τη δω. Αλλά θα τη δω φέτος, γιατί νομίζω θα κατέβει και εδώ. Mm-hmm. Έχεις ακούσει καλές κριτικές? Έχω ακούσει πολύ καλά, ναι. Και έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Πήγε η Νατάσα Παζαΐτη, με την οποία γνωρίζεσαι. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Τι γνώμη έχεις? Είναι γλυκύτατος άνθρωπος. Mm-hmm. Είναι πολύ καλό κορίτσι και. Τι άλλο. Της ταιριάζει ο ρόλος? Ποιος ρόλος? Της σύζυγου του πρόεδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή απλά είναι η Νατάσα Καραμαλή? Δεν ξέρω, δεν την έχω δει. Δεν έχω σκεφτεί αν της ταιριάζει ο ρόλος. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος από μόνη της έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Την επηρεάζει, λες, στην προσωπικότητά της, στη συμπεριφορά της, επειδή την έχεις γνωρίσει, γι' αυτό σε ρωτάω. Όσο την έχεις συναναστραφεί, πώς την γνώρισες? Από μια κοινή παρέα έτυχε. Mm-hmm. Την επηρεάζει καθόλου όλο αυτό που λέγεται σύζυγος αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης ή όχι? Δεν ξέρω, αλλά τη βλέπω ότι είναι αρκετά ανεξάρτητη και μαυτάρκης και έχει προσωπικότητα από μόνη της. Πρέπει να είναι έτσι η σύζυγη των πολιτικών? Πρέπει να είναι έτσι όλοι οι άνθρωποι. Mm-hmm. Να μην επηρεάζονται από τίτλους και από μανδύες. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πήγε σε αυτή την παράσταση, στο μόλις χώρισα η κυρία Νατάσα Παζαΐτη, σύζυγος του Κώστα Καραμαλή, να δούμε το σχετικό βίντεο.
Μόλις χώρισα. Όχι, μην μπερδεύεστε, η κυρία Νατάσα Παζαΐτη εξακολουθεί να είναι και καραμανλή. Επέλεξε όμως να δει την παράσταση με τον extreme τίτλο Μόλις χώρισα που ανεβάζει η ομάδα δράσης εγκαινιάζοντας τον θεατρικό χειμώνα της Θεσσαλονίκης. Η σύζυγος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνοδευόμενη από δύο φίλες της, έφτασε στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης ακούγεται έντονη μουσική, με έντονο beat, που διατρέχει όλους τους ρυθμούς της παράστασης. Λοιπόν, αυτή η κασέτα δίνεται σαν πρόγραμμα και της κάναμε δώρο αυτή την κασέτα, τα παιδιά του θειάσου δηλαδή. Όμορφη, απλή και πάντα φινετσάτη, η κυρία Παζαΐτη, φορώντας ένα μπλε παντελόνι και λευκό πουκάμισο, κάθισε για λίγο πριν την έναρξη της παράστασης στο μπαρ του θεάτρου και απόλαυσε ένα ποτό συζητώντας με τις φίλες της. Η κυρία Παζαΐτη κάθισε στις μεσαίες θέσεις του θεάτρου ανάμεσα στις δύο φίλες της και διάβασε με προσοχή το πρόγραμμα. Το έργο μιλάει για ένα πάρτι έκπληξη και έναν χωρισμό έκπληξη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα παρουσιάσει μέσα στον χειμώνα 18 έργα, πολλά από τα οποία είναι φιλοξενούμενες παραστάσεις. Τι μου είπες τώρα? Τίποτα. Ότι θα σε βγάλω? Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, δουλειά. Τι θα κάνεις το χειμώνα? Το χειμώνα θα συνεχίσω τα γυρίσματα στο σύριαλ που έχει ξεκινήσει του Μανούση του Μανουσάκη. Mm. Ξεκινήσαμε τώρα το καλοκαίρι. Mm. Κάναμε τα τρία πρώτα, τα οποία τα σκηνοθετεί ο Μανούσος, αλλά επειδή έχει αρχίσει το επόμενο που κάνει αυτό με τον Κλέτσο και την Παυλίδου, θα το συνεχίσει η Ρένα Εσκενάζη. Mm. Και θα βγει στον Αντένα τη δεύτερη σεζόν, που δεν ξέρω πότε είναι αυτό ακριβώς. Mm. Γενάρη, Φλεβάρη, κάπου εκεί. Θέατρο. Θέατρο, υπήρχε κάτι που δυστυχώς ματαιώθηκε, αναβλήθηκε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λόγω σεισμού είχαμε ένα... Έπαθε ζημιά στο θέατρο. Ναι, ο χώρος που είχαμε τέλος πάντων για να ανέβει η παράσταση. Ναι. Έπαθε ζημιά και δεν μας επιτρέπουν... Πού θα ανέβαινε? Στο Ψηρή. Mm. Και δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε εργασίες πριν περάσουν 3 μήνες. Mm. Οπότε καταλαβαίνεις ότι χάνεις 5 μήνες και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Mm. Ή θα βρεθεί άλλο σχόλιο. Ποια παράσταση είναι? Ήταν μια παράσταση που παραγωγή του Λάκη του Λαζόπουλου. Ναι. Μια πολύ ωραία κομμωδία νεοϊορκέζικη που παίζεται τώρα στη Νέα Υόρκη. Ναι. Με τίτλο? Food Chain είναι ο τίτλος. Δεν ξέρω αν θα το μεταφράζαμε πώς θα ήταν. Ναι. Και δυστυχώς χτες το έμαθα. Ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Εξακολουθείς να προτιμάς το θέατρο από την τηλεόραση ή είναι τα δύο διαφορετικά? Είναι διαφορετικά και η τηλεόραση μ' αρέσει, αλλά ναι, το θέατρο είναι άλλη ιστορία. Ναι, εξακολουθώ να το προτιμώ. Δωμάτια Δαγκαδίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Που ήσουν τόσο νωρίς εδώ κοντά μας. Να είσαι πολύ πολύ καλά. Και κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Και σε σένα. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.